Εντάξει, εμείς δεν θα πάρουμε το τρένο, ούτε το καράβι, ούτε τα καλημέρα στεγάνα. Θα δούμε με τακτέ πώς φεύγει ο κόσμος και αναχωρεί για τις διακοπές. Γιατί ξεκίνησαν ήδη αναχωρήσεις. Καλημέρα για άλλη μια φορά. Σιγά-σιγά ξεκινάμε. Κάτσε, είναι τελευταία μέρα σχολεία σήμερα. Άρα, όσοι έχουν παιδιά, αυτά από το μεσημέρι και μετά. Σχολεία σήμερα ναι. Είναι δύο. Καλημέρα, Κώστα μου. Κώστα. Ξέρει καλά. Ναι. Καθότι και αυτό μπαμπά, κοίταξε εμένα, έχει τι δύο πρώτε ώρε εκκλησία. Ναι. Μετά έχουν άλλε δύο ωρίτσε μάθημα. Όσοι τώρα και εμένα δεν έχουν. Εμένα μου έλεγε ο δικό μου. Σήμερα, αν πάω σχολείο, του λέω γιατί. Γιατί κάτι αραβικά έλεγε, σάλαβα, χαλά, τέτοιο. Λέω ξέχνατο, θα πα. Όχι να μάθει. Τελικά πέρασε το δικό μου. Για πόσα χρόνια ακόμα θα περνάει, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Έλα, Κώστα. Καλημέρα λοιπόν από το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό. Πρέπει να σας πω ότι από εδώ πέρα πάντως οι πρώτοι που αναχωρούν για τις πασχαλινές διακοπές είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν φυσικά τις διακοπές του Πάσχα προκειμένου να πάνε σε ιδιαίτερες πατρίδες, στα χωριά τους, σε κάποιο πασχαλινό προορισμό. Υπάρχει κάποια αυξημένη κίνηση από σήμερα. Αυτό που μας λένε οι υπεύθυνοι των ΚΔΕΛ είναι ότι από το Σάββατο θα δούμε αυτή την κίνηση να ξεκινάει, να κορυφώνει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο φυσικά. Και για αυτό το λόγο πρέπει να σας πω ότι από το Σάββατο, από το Σάββατο του Λαζάρου θα αρχίσουν να μπαίνουν και τα πρώτα έκτακτα δρομολόγια, δηλαδή να προσθέτονται συνεχώς δρομολόγια στα ήδη τακτικά δρομολόγια ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη του επιβατικού κοινού. Να πούμε ότι τα έκτακτα δρομολόγια μέρα με την ημέρα θα αυξάνονται, δηλαδή μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε συνεχώς καινούργια δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι επιβάτες, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος θα εγκαταλείψει το κοινό ναύτη προκειμένου να πάει σε κάποιον πασχαλινό προορισμό ή στο χωριό του. Φυσικά την τιμητική της πρέπει να σας πω ότι έχει Πελοπόννησος, εκεί υπάρχουν πολλές προκρατήσεις. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Αρκετοί έχουν κλείσει ήδη ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους προκειμένου να μην πάνε τελευταία στιγμή και να βρουν εισιτήριο ώστε να μπορέσουν να πάνε και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Φυσικά και η Βόρειος Ελλάδας και αρκετοί προορισμοί φυσικά που έχουν κάθε Πάσχα την τιμητική τους. Η Κέρκυρα είναι δημοφιλής και φέτος όπως και κάθε χρόνο. Και γι' αυτό το λόγο αρκετός κόσμος ήδη ξεκινάει, όπως είπαμε, κάποιοι φοιτητές εκμεταλλεύονται φυσικά το γεγονός ότι έχουν τελευταία μέρα αύριο για μάθημα στη σχολή. Οπότε θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τις πασχαλινές τους διακοπές. Αναμένεται αυξημένη κίνηση φέτος. Η πρώτη εικόνα και η πρώτη εκτίμηση με βάση τις προκρατήσεις που έχουν γίνει ηλεκτρονικά είναι ότι ενδεχομένως φέτος να έχουμε μια αυξημένη κίνηση, επιβατική κίνηση 10% παραπάνω σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα. Λοιπόν, από Σάββατο του Λαζάρου η πρώτη εκδρομή, η κίνηση μένει να κορυφωθεί Μεγάλη Παρασκευή και μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου. Αυτά έχουν λοιπόν τα πράγματα στα, έτσι έχουν τα πράγματα στα ΚΤΕΛ. Κωστά μου είναι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό ταξίδι σε όσους φεύγουν και με προσοχή στον δρόμο. Οδηγεί φυσικά, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε αυτά.